Τις πύλες του άνοιξε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα πάλι σπαμπέδων Παγκορασίδων το μεσημέρι του Σαββάτου 17 Μαρτίου στις Σέρες, στο κλειστό γυμναστήριο της Κοιλάδας των Αγίων Αναργύρων. Το κλειστό γυμναστήριο από νωρίς πλημμύρισε με 360 περίπου αθλητές και αθλήτριες ηλικίας 14 και 15 ετών από 60 συνολικά συλλόγους από όλη την Ελλάδα που συμμετέχουν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Ξενείται σήμερα στην πόλη των Σερών το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παμπέδων Παγκορασίδων. Συμμετέχουν 360 παιδιά. Το πρωτάθλημα αυτό διοργανώνεται σε συνεργασία του Δήμου με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πάλης. Και ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Ακριβώς, είμαστε πολύ περήφανοι που έχουμε και φέτος το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στην πόλη μας. Αυτή τη φορά έχουμε φιλοξενούμε τους μικρούς αθλητές, ηλικίες 14-15 ετών. Παρόλα αυτά, παρόλο τη μικρή τους ηλικία, είναι το μέλλον της πάλης. Έχουν ξεκινήσει πολύ δυναμικά, όπως είπατε, οι αγώνες. Σήμερα διεξάγονται οι προκριματικοί αγώνες. Αύριο περιμένουμε 11 η ώρα το πρωί θα ξεκινήσουν τα ημιτελικά και τα τελικά μάτς, αυτοί που θα διεκδικήσουν μετάλλια. Το επίπεδο είναι αρκετά υψηλό. Έχουμε συμμετοχές από Σεραίους αθλητές, περίπου 20 συμμετοχές από τον ομό μας. 60 σωματεία από όλη την Ελλάδα βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην πόλη μας, με ανάλογα με τους πόσους αθλητές έχει ο καθένας. Ευελπιστώ να πάνε όλα καλά και εύχομαι καλή επιτυχία στους αθλητές που συμμετέχουν στους αγώνες. Όπως επίσης θα ήθελα να επισημάνω, καλό θα ήταν και οι φίλαθλοι και αυτοί που αγαπάνε το άθλημα να παρακολουθήσουν. Οι αγώνες θα ολοκληρωθούν την Κυριακή 18 Μαρτίου και οι λάτρεις του αθλήματος θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα πλούσιο θέαμα μέσα από τους σκληρούς αγώνες των μικρών αθλητών για την κατάκτηση μεταλλίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αγώνες αποτελούν πρόκριση για συμμετοχή σε διεθνείς διοργανώσεις με τις εθνικές ομάδες. Έχει πολύ μεγάλη συμμετοχή το πρωτάθλημα, σχεδόν τη μεγαλύτερη από όλα τα πρωταθλήματα, πάνω από 350 αθλητές. Και ο ΠΑΟΚ συμμετέχει αυτός με μεγάλη ομάδα, 18 αθλητές. Ο στόχος είναι υψηλός, ευελπιστούμε να πάρουμε την πρώτη θέση, όπως το έχουμε κάνει και με τους άνδρες και με τους έφηβους φέτος. Το επίπεδο χρόνο με το χρόνο βλέπω ότι βελτιώνεται, σημαίνει ότι όλα τα παιδιά στους συλλόγους δουλεύουν πλέον σωστά νομίζω και κάτω από συγκεκριμένα προγράμματα. Έχει μπει και ένα πλάνο από την εθνική ομάδα με τουρνουά και συμμετοχές πανευρωπαϊκά παγκόσμια. Από αυτούς εδώ τους αγώνες θα βγει η εθνική ομάδα που θα εκπροσωπήσει την χώρα μας στο πανευρωπαϊκό των Παμπέδων. Οπότε είναι αρκετά ψηλά το επίπεδο και ευελπιστούμε ακόμα πιο πολύ να είναι χρόνο με τον χρόνο. Οι αθλητές δεν κρύβουν τον ενθουσιασμό και την αγάπη τους για την πάλη, ενώ δηλώνουν ευχαριστημένοι από τη διοργάνωση του πρωταθλήματος. Καταρχήν η διοργάνωση είναι πάρα πολύ ωραία. Το στάδιο είναι πολύ φιλόξενο. Δείχνει πόσο πολύ η Ελλάδα αγαπάει την πάλη.